Καλησπέρα YouTube. Επισήμως είμαι 15 εβδομάδες εκτός. Βασικά από την ώρα που βλέπεις το βιντεάκι μάλλον είμαι 14 εβδομάδες εκτός. Άρα τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Και καθώς βλέπω ότι ο δρόμος προς τη σκηνή έχει μεγάλη απήχηση, θα το πάω ένα level παραπέρα και τα βίντεο θα είναι περισσότερο τύπου σχολιασμού. Ουσιαστικά τι εννοώ. Θα ανοίγω άκυρες στιγμές στην κάμερα, θα σχολιάζω πράγματα, πώς αισθάνομαι, πώς νιώθω, πώς προσαρμόζομαι πάνω στην κατάσταση. Ναι. Θα μιλήσω πάνω στον όγκο προπόνησης, στην ένταση, πάνω στη διατροφή, στα πράγματα που αλλάζουν όταν είσαι στο prep, που στο prep ουσιαστικά τα πράγματα είναι πιο ζώρικα, άρα ουσιαστικά αλλάζουν κάποια πράγματα, δεν είναι όλα ίδια, δεν είναι απλά ότι κατεβαίνεις ή απλά χάνεις κιλά για να βγεις στην παραλία, είναι prep, είσαι φάση, πετάγονται φλέβες παντού, παντού γραμμώσεις κλπ. Κλπ. Άρα είναι κάτι διαφορετικό και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ κόσμο, κυρίως θα βοηθήσει άτομα που είναι μικρά σε ηλικία και ίσως έχουν σκοπό σε 5, 6, 7 χρόνια να κατέβουν σε κάποιους αγώνες ή σε κάποια άτομα που όντως γυμνάζονται καιρό και θέλουν τώρα να κατέβουν αγώνες, τι να περιμένουν, τι θα αισθανθούν, ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Γενικώς όλα αυτά τα πράγματα θέλω να τα πω, να τα διατυπώσω μέσα από τα βιντεάκια μου. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το content, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Τώρα για αυτούς που θα πούν ότι προτιμούσαν το παλιό content που απλά βαθμολογούσα γυμναστήρια, οκ, εξηγούσα ασκήσεις, οκ, ήταν ωραία και εμένα μου άρεσαν. Απλά μου δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση αυτό που θα κάνω αυτή τη στιγμή και είναι αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή και νιώθω ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Άρα, αν σ' αρέσει αυτό το content, μπορείς να πατήσεις ένα like, ένα share. Αν δεν σ' αρέσει αυτό το content, υπάρχουν άπειροι content creator που κάνουν παρόμοια βιντεάκια, μπορείς να πας να παρακολουθήσεις αυτούς, δεν αναγκάζεις κανένα να μείνει εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ξεμένα από γλυκογόνο, έτσι πάει αυτή τη στιγμή, είναι και βράδυ. Άρα τα λέμε στη συνέχεια του βίντεο, τα λέμε. Λοιπόν, μόλις γύρισα από δουλειά, σήμερα είχα rest day, αύριο έχω πόδια, άρα στο rest day κάνω το refit day. Νιώθω ακόμα λίγο περίεργα και γενικώς όσο περισσότερο περνάει η ώρα, τόσο λιγότερη ενέργεια νιώθω ότι έχω, άρα συνηθίζω να κάνω προπονήσεις το πρωί νωρίς, δηλαδή με το που ξυπνήσω θα φάω ένα γεύμα και κάτι ακόμα που θα σας δείξω σε λίγο και μετά από 2-3 ώρες πάω για προπόνηση που είμαι φρέσκος γιατί μετά νιώθω ότι η ενέργεια πέφτει πάρα πολύ, δηλαδή η ενέργεια πάει έτσι. Και τώρα ένας διάβολος στο μυαλό μου λέει θες να τα κάνεις όλα optimal, παρά την παραλία, γράψε μην πω που τους φίλους σου και απλά πήγαινε κάνει προπόνηση, αλλά για μένα το bodybuilding είναι κάτι που πρέπει να σου κάνει enhance τη ζωή, να στην αναβαθμίζει, όχι να στη μειώνει. Δεν θέλω να χάσω τους φίλους μου, θέλω να περνάω καλά με τους φίλους μου και αν αυτό σημαίνει ότι θα βασανιστώ λίγο περισσότερο στην προπόνηση από άποψη ενέργειας, so be it, ακόμα έχω περιθώρια ενέργειας. Τώρα το ξέρω βέβαια όσο περνάω καιρός και φτάνω περισσότερο στον αγώνα, 4, 5, 6 weeks out, προφανώς θα πρέπει να πω πολύ περισσότερα όχι. Άρα ναι, για μένα αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι optimal τόσο στο gym, αλλά να είμαι optimal και στην εξωτερική ζωή, άρα γι' αυτό θα πάμε πρώτα στην παραλία και μετά θα πάμε να κάνουμε πόδια. Ελπίζω να πάει καλά. Κάτσε να σας δείξω το pre-workout. Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι πολύ στο pre-workout. Έχουμε εδώ την πατάτα. Συνολικά είναι μισές πατάτες από αυτές πριν την προπόνηση. Ίσως και λίγο περισσότερες. 400 γραμμάρια πατάτες. Εδώ έχουμε το κιμάρι. Είναι trans noir. Βάζω 150 γραμμάρια trans noir ή κοτόπουλο. Αυτή τη φορά έχω το trans noir. Σαλατούλα κλασικά και. Αυτά τα τρώω 2 ώρες πριν την προπόνηση, συνήθως 2,5 με 3 ώρες. Τώρα, κάτι που έχω αλλάξει πάνω στη διατροφή μου είναι 1 ώρα πριν την προπόνηση, συνήθως. Πίνω αυτό εδώ, χυμό ρόδι, γρήγορη υδατάνθρακα, 250 ml συνήθως. 2 σκούπα από την αγαπημένη μας εταιρεία Gold Touch, fieldstyle.gr, ξέρετε τα γνωστά. Τρένει για 10% έκπτωση. Ναι, 2 σκούπ γενικώς να απορροφηθούν γρήγορα 1 ώρα πριν την προπόνηση. Και μέσα στην προπόνηση. Πίνω αυτό εδώ, είναι ουσιαστικά νερό καρύδας, κάτι τέτοιο. Έχει 140 θερμίδες όλο αυτό. Νιώθω πολύ καλύτερα με αυτό εδώ το κόμπο για πριν και, μέσα στην προπόνηση. Εδώ προπονητικά, ειδικά τώρα που είναι χαμηλά οι θερμίδες. Και γενικώς πειραματίζομαι το τι λειτουργεί στο σώμα μου και τι όχι. Συνέχεια στο prep και το καταγράφω, το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αν βλέπεις κάτι ότι λειτουργεί ή όχι, το καταγράφεις και ξέρεις την επόμενη φορά να το χρησιμοποιήσεις. Άρα ξέρω εγώ τι λειτουργεί και τι όχι και τι να κάνω καλύτερα στο επόμενο μου prep. Κατά τα σημειώσεις είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, δεν γίνεται να μη σ' αρέσει εδώ πέρα. Αντικειμενικά.
Πάμε να δούμε το training split. Ό,τι training split και να κάνω, πάντα βάζω την κακή μική ομάδα μετά από ξεκούραση. Άρα τώρα, ειδικά που κάνω και δίαιτα, βάζω μέρα ξεκούρασης και refit. Το refit το κάνω μια μέρα πριν, δεν το κάνω την ίδια μέρα, ώστε να προλάβει να πάει γλυκογόνο στους μυς. Πολύ βασικό. Δηλαδή, το να το κάνεις την ίδια μέρα, ίσως να μην προλάβει να πάει το γλυκογόνο και να είναι rust. Άρα, καλύτερα να το βάλεις μια μέρα πριν, από το να το κάνεις την ίδια μέρα. Ξεκινάω με μοιραία δικέφαλα. Ναι, τα μοιραία δικέφαλα είναι ακόμα χειρότερα από τα τετρακέφαλα. Αν και πιστεύω όλο το σώμα, το κάτω σώμα θέλει βελτίωση σαν σύνολο, τα μοιραία δικέφαλα θέλουν την μεγαλύτερη προσοχή. Γι' αυτό προφανώς θα έχω πρώτη μέρα, πρώτη άσκηση μετά από τα πόδια και μετά από ξεκούραση τα έχω RDL, έχω RDL στην πλάτη. Άρα ουσιαστικά τους δίνω πλήρη έμφαση. Μετά από δύο μέρες rest θα κάνω πρώτη άσκηση. Άρα, αν κάποιος είχε μια πολύ κακή μυϊκή ομάδα ή αδύναμη, θα έκανα κάτι παρόμοιο. Είτε με στήθος είτε με πλάτη, αυτό εξαρτάται και από το καθένα. Ως προς τα λέκελα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάνω 3 set. Προτιμώ να μένω στις 8 με 15 επαναλήψεις αυτή την άσκηση. Νιώθω παραπάνω ότι είναι too much και πιο λίγο είναι ότι είναι πολύ βαριά για τους στένοντες. Άρα κάπου εκεί έχω βρει το happy medium, να το πω έτσι. Άρα ουσιαστικά πέφτουν τα κιλά και ουσιαστικά μένω περίπου ξεκινάμε 120 με τα 100 με τα 80 και μένω κάπου στις ίδιες επαναλήψεις εκεί πέρα. Για να έχετε μια ιδέα. Και μ' άρεσε να κάνω πάρα πολύ partials, όπως βλέπετε και στο βιντεάκι εδώ πέρα. Θα δείτε κάνω partial. Ουσιαστικά ξεζουμίζει την επιμικρημένη θέση, τα έχω ξαναπεί. Αλλά ναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η άσκηση. Ειδικά όταν έχει σταθερό περιβάλλον και είναι ασφαλή κίνηση να κάνει τα partial. Ναι. Δεύτερη άσκηση έχω τα adductors. Έχω ένα μικρό προβληματάκι με αυτό το μηχάνημα. Είναι ότι ουσιαστικά τερματίζω τα κιλά και πάω σε πολύ μεγάλο εύρος επαναλήψεων, δηλαδή μερικές φορές περνάω τις 20 επαναλήψεις, άρα ουσιαστικά προσπαθώ να παίξω και λίγο με το tempo, δηλαδή κάνω πιο αργό tempo, προσπαθώ να κάνω όσο πιο γίνεται πιο δύσκολη την άσκηση, αν και μου είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα βάλω πάνω κιλά σε μηχάνημα του Java, θα το χαλάσω στο τέλος, δεν ξέρω, κάτι θα προσπαθήσω να κάνω. Ναι, γενικώς adductors, πολύ σημαντικά, η προσαγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική, πιστεύω. Ειδικά αν θες να κατέβεις ένα show, είναι κάτι που σου γεμίζει τα πόδια και ουσιαστικά σου κάνει όλο το πόδι να φαίνεται μεγαλύτερο, πετάγεται περισσότερο έξω το τρακέφαλος και γεμίζει το κενό προς τα μέσα. Άρα είναι κάτι που πρέπει να εστιάσει πάρα πολύ και στο off-season και στο cut. Ναι, δεν θα την έβγαζα ποτέ αυτή την άσκηση, αν θες να κατέβεις αγώνες. Βέβαια, αν η στόχη σου είναι απλά να χτίσει ένα physique, οι προσαγωγοί γυμνάζονται και από τα squats, γυμνάζονται και από τα leg press, γενικώς γυμνάζονται, άρα παίρνουν ένα ρέθισμα, άρα δεν είναι ότι είναι υποχρεωτικό. Απλά πιστεύω ότι κάποιος, αν έχει αγωνιστικούς στόχους, είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση να την έχεις. Εδώ έκανα 2 set και τα 2 set ήταν πάνω από 20 επαναλήψεις και ναι, αυτά. Λοιπόν, τρίτη άσκηση είναι Smith Squat. Προφανώς έχω ακόμα αρκετή ενέργεια, δεν νιώθω τόσο πολύ το fatigue. Άρα νιώθω ότι μπορεί να είναι τρίτη σε σειρά τα Smith Squat, αλλά καθώς πιστεύω ότι θα αρχίζει να πέφτει η ενέργειά μου σε λίγες εβδομάδες, ίσως μετά να κινηθεί η θέση και να πάει πρώτη άσκηση και τα μοιραία δικέφαλα να πάνε σε δεύτερη μοίρα, δεύτερη άσκηση. Και το ίδιο πράγμα και με τα ζεστάματα, δηλαδή τώρα κάνω πολύ λιγότερο ζέσταμα. Αυτό που εννοώ είναι ότι κάνω μέχρι 5 επαναλήψεις με κάθε κιλά, μέχρι να αυξομειώνω, πάω όλο και περισσότερα, αλλά δεν πάω πάνω, δεν κάνω παλιά, ας πούμε, έκανα παλιά. Στο off-season έκανα 12 επαναλήψεις για ζέσταμα, τώρα αρχίζω και κάνω 5 να νιώσω την κίνηση μέχρι που φτάνω στο 70% που αρχίζω και κάνω μονές. Το 70% εννοώ του working set, όχι του one rep max, του working set εννοώ, ναι. Και μετά μπαίνω στο κανονικό set, δηλαδή έχω μειώσει πάρα πολύ τις επαναλήψεις που κάνω στο ζέσταμα. Προφανώς δεν θέλω να χτυπήσω και κάνω ζέσταμα κανονικά, απλά δεν θέλω να χαλάω και πάρα πολύ ενέργεια, είναι ένα fine line. Σε αυτήν την άσκηση κάνω 3 set, πάλι μένω περίπου στο... Εδώ πέφτω λίγο 6 με 12, κάπου εκεί παίζω, δηλαδή το πρώτο set είναι 6 με 7 επαναλήψεις, στο οποίο προσπαθώ πρώτα να κάνω master τη τεχνική και μετά να βάλω περισσότερα κιλά. Αν δείτε στο βιντεάκι κάνω με 130 κιλά, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό το... Τέλος πάντων στο top set κάνουμε, δεν ξέρω αν αυτό το top set. Στο top set κάνουμε 130 κιλά, κάποιος θα πει ότι είναι λίγα. Αλλά δεδομένου ότι έχω πολύ μακριά πόδια και του range of motion και όλα αυτά και το πώς θέλω να νιώθω τα κιλά, δηλαδή θέλω να νιώθω ότι πάνε στα τρακέφαλα και όχι ότι απλά γυμνάζω το ισχυό μου και τους ραχαίους, θέλω να δω ότι σπρώχνω όντως με τα τρακέφαλα, είναι τα κιλά που πρέπει να κάνω. Κάθε επανάληψη μέχρι κάτω, τα κλασικά. Ναι, άρα ξεκινάω ένα set 6 με 7. Συνεχίζω λίγο στο επόμενο set και πηγαίνω λίγο στις 10-12 και το τελευταίο set είναι εκεί 12-15, δηλαδή μειώνω λίγο τα κιλά, ίσως και αυξάνω λίγο τις επαναλήψεις.
αυτό και προσπαθώ να προοδεύσω έτσι, πρώτα κοιτώντας την τεχνική και πώς νιώθω τα τρακέφαλα. Λοιπόν, αυτό από αυτήν την άσκηση. Λοιπόν, τρίτη άσκηση είναι πρέσα. Βάζω χαμηλά στο pad τα πόδια μου ώστε να έχω μεγαλύτερη κάμψη του γονάτου. Το έχω ξαναεξηγήσει πιο παλιά. Ναι, τα set εδώ πέρα και τα reps είναι ένα πιο βαρύ και ένα πιο ελαφρύ. Δηλαδή, ένα πάω 8 με 15 και μετά συνήθως βγάζω 40 κιλά και κάνω ένα 15 με 25 ή 60 κιλά. Γενικώς θέλω να είναι μεγάλο εύρος επαναλήψεων. Γενικώς, εγώ διότι στην πρέσα οι πολλές επαναλήψεις νιώθω πολύ καλύτερο connection με το τερακέφαλο, που ουσιαστικά δεν το νιώθω τόσο τα βαριά set, γι' αυτό δεν πέφτω και κάτω από 6 επαναλήψεις. Δηλαδή, πάντα θα είμαι πάνω από 8 επαναλήψεις στην πρέσα. Δεν ξέρω. Γενικώς, εγώ διότι στην πρέσα οι πολλές επαναλήψεις με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια, κάνω ένα μικρό rest pause, δηλαδή ξεκουράζομαι όταν φτάνω προς την αποτυχία λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω, εγώ διότι μπορώ να γκρανιτάρω περισσότερες επαναλήψεις έτσι. Είναι κακό, είναι καλό, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα συνήθειο που μου έχει μείνει. Ή στο επόμενο off season προσπαθήσω να το φτιάξω και να κάνω πιο συνεχόμενα τις επαναλήψεις. Αλλά προς το παρόν αυτό κάνω, αυτό νιώθω ότι δουλεύει σε μένα, άρα το κάνω. Δεν λέω να το κάνεις εσύ, αλλά προφανώς σε μένα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχω δει απίστευτα gains στα πόδια. Ναι, αυτό το set το νιώθω πάρα πολύ. Μαλάκα, νομίζω ότι το μπάνιο με βοήθησε αντί να μην με βοηθήσει. Που νόμιζα ότι θα με βοηθήσει, νόμιζα ότι θα νιώθω χειρότερα, αλλά η βιταμίνη D μου δεν σε ενέργεια. Επόμενη άσκηση ήταν leg extension, στην οποία δουλεύω περισσότερο την βραχημένη θέση. Την αφήνω ότι βάζω στο τέλος της προπόνησης πλέον, γιατί νιώθω ότι στην αρχή της προπόνησης τερματίζω τα κιλά σε αυτό το μηχάνημα και είναι κάτι που δεν είναι τόσο αποδοτικό. Πάω σε μεγαλύτερα εύρη επαναλήψεων που δεν θέλω. Άρα ουσιαστικά την κρατάω για το τέλος της προπόνησης, που έχουν ήδη κουραστεί τα τετρακεφαλά μου και μπορώ να παίξω περισσότερο στο εύρη επαναλήψεων που θέλω. Επίσης, δεν χρειάζεται πλέον να κάνω pre-exhaust. Νιώθω ότι μπορώ να ενεργοποιήσω πάρα πολύ καλά τα τετρακέφαλά μου και στα σμίθους κάτι και στην πρέσα, κάτι που δεν μπορούσα στο παρελθόν, γι' αυτό έβαζα πρώτα τα leg extension. Αλλά πλέον, αφού βλέπω ότι μπορώ να ενεργοποιήσω καλά τα τετρακέφαλα και είναι αυτά που φτάνουν πρώτα σε αποτυχία, κάνω πρώτα τις πολυαθεντικές και μετά βάζω τα leg extension. Βέβαια, κάποιος που δεν νιώθει τα τετρακέφαλά του να δουλεύουν στο squat, θα τον βάλω να κάνει πρώτα pre-exhaust. Άρα έχει να κάνει με το context του καθένα και που βρίσκεται στην πορεία του στο bodybuilding. Άρα, ναι, ξεκινάμε αυτή. Εδώ παίζω περίπου 10 με 15 επαναλήψεις, δεν ξεφεύγω πάνω από 15 επαναλήψεις. Νομίζω έχω βρει το happy medium, είμαι εκεί πέρα. Είναι περίπου είναι straight sets, ουσιαστικά χρησιμοποιώ τα ίδια κιλά. Ίσως κάνω το πρώτο λίγο προς τα 15 και το άλλο είναι προς τα 10, αλλά μένω εκεί κυρίως. Επόμενη άσκηση, κάτι καινούργιο στο πρόγραμμα που είπα να πειραματιστώ. Είναι κάπως modified CC squat στο Smith, δεν μπορώ να το πω. Γενικώς προσπαθώ να χτυπήσω το μη στην επιμικημένη θέση και να κάνω ουσιαστικά εκεί περισσότερο partial στην επιμικημένη θέση και holy shit, το κάψιμο ήταν αληθινό, δηλαδή ένιωθα όντως πάρα πολύ κάψιμο όταν έκανα αυτήν την άσκηση. Προφανώς ήταν πρώτη φορά που έκανα την άσκηση, ξεκίνησα με body weight squats, είχα ψιλονεκρός κιόλας, δεν νομίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να βάλω πολλά κιλά σε αυτήν την άσκηση, δηλαδή άντε να φτάσω να βάζω 10 κιλά από την κάθε μεριά. Και ουσιαστικά είναι αυτό περισσότερο για το pump work και για να χτυπήσω και την επιμικημένη θέση. Καθώς φτάνω πια στο τέλος της προπόνησης, τα έχω δώσει όλα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια άσκηση που μπορώ να κάνω progressive overload. Άρα ουσιαστικά είναι περισσότερο για pump work. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία άσκηση. Μάλλον θα την κρατήσω για λίγο στο πρόγραμμα να δω πώς πάει. Μετά από αυτό έκανα γάμπες, τις οποίες θα τις δείξω. Πάμε στην επόμενη προπόνηση, την επόμενη μέρα. Λοιπόν, μετά τα πόδια ξεκουράζουμε μια μέρα, ώστε να πάω να χτυπήσω την επόμενη πάλι την πλάτη μου, που είναι πάλι σημαντική ομάδα, αλλά θέλω να είμαι πάλι φρέσκος. Άρα να πάω αμέσως μετά τα πόδια θα είμαι κουρασμένος και δεν θα πηγεί η προπόνηση όπως θέλω. Επειδή το έχω προσπαθήσει, ναι, δεν λειτουργεί ποτέ συνήθως έτσι. Ξεκινάμε τα RDL. Αγαπημένη μου άσκηση, ειδικά θέλω να χτίσω μυριάδι κέφαλα γλουτούς και γενικώς όλη την οπίστη αλυσίδα. Ναι, δεν τα βάζω τα RDL την ίδια μέρα με τα πόδια, γιατί δημιουργεί πάρα πολύ κόπωση μέσα σε ένα session και συνήθως το υπόλοιπο session δεν γίνεται καλά. Άρα προσπαθώ να τα έχω διαφορετικές μέρες κυρίως. Καθώς τα RDL είναι μία από τις λίγες ασκήσεις που γυμνάζουν τους αρχαίους και τους γλουτούς μου, δηλαδή ουσιαστικά αυτή και τα Smith Squat είναι όλες όγκος προπόνησης. Και στις δύο ασκήσεις έχω από 3 set αντί για 2 set που έχω στις υπόλοιπες ασκήσεις συνήθως. Γι' αυτό κάνω 3 set. Τώρα, ως προς τις επαναλήψεις, μου αρέσει να μένω περίπου εκεί 6 με 10, κάπου εκεί παίζω. Έχω δει ότι από τη στιγμή που έχω βρει σωστή τεχνική, μπορώ να παίξω με αυτά τα φορτία
και όταν πηγαίνω πάνω από 10, 12, 15 αρχίζει και επειδή είναι μια τεχνικά απαιτητική άσκηση, χαλάει η τεχνική. Όσο συγκεντρωμένος και να είμαι, αν αρχίσω και ξεφεύγω από τις 12 επαναλήψεις στα RDR, νιώθω ότι χαλάει η τεχνική. Άρα προτιμώ να μένω χαμηλά στις επαναλήψεις και στα 3 set που κάνω, μένω 7 με 10 επαναλήψεις. Ναι, αυτά κυρίως έχω να πω για τα RDL. Πάμε να δούμε την επόμενη. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά την πλάτη. Ξεκινάμε με wide grip, lat pull down. Μια άσκηση που θέλω να γυμνάσω τόσο πάνω όσο και τα lats μου, δηλαδή είναι overall back developed η άσκηση αυτή. Ναι, κάποιος που γνωρίζει και είναι έμπειρος μπορεί να κάνει είτε αυτή την άσκηση, είτε μπορεί να κάνει σε τροχαλία, είτε μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ή pull-ups. Το θέμα είναι να ενεργοποιήσει σωστά τις μυϊκές ομάδες. Δεν έχει να κάνει τόσο με την κίνηση ή το μηχάνημα, αλλά με ποιες μυϊκές ομάδες θες να δουλέψουν στην κάθε κίνηση. Και αν ξέρεις να ενεργοποιήσεις σωστά τις μυϊκές ομάδες μαζί με το σωστό intensity, δεν χρειάζεται να κάνεις και junk volume. 2 set, άντε 3 να πω, είναι υπερ αρκετά. 3 set κάνω συνήθως όταν κάνω κάποιο λάθος, κάνω κάποιο καινούριο μηχάνημα και κάνω κάποιο λάθος στο calculation, κατάλαβες. Άρα κάνω άλλο ένα set, αλλά συνήθως κάνω 2 set και κάνω και partials. Μ' αρέσει πάρα πολύ να χτυπάω μισές επαναλήψεις για την επιμικημένη θέση. Σχεδόν το κάνω σε όλες τις ασκήσεις πλάτης αυτό. Ναι, και παίζω περίπου στις 10 με 15. Νιώθω ότι αν πέσω κάτω από 6-7 επαναλήψεις, το φορτίο είναι πολύ βαρύ για τα χέρια μου και δεν κάνω σωστό engage στην πλάτη. Άρα δεν πέφτω ποτέ όπως θα έκανα, ας πούμε, στα RDL στις 6 επαναλήψεις. Νιώθω ότι δεν είναι καθόλου παραγωγικό, να το πω έτσι. Λοιπόν, επόμενη άσκηση είναι unilateral lat pull down. Καθώς οι μύες της πλάτης έχουν πάρα πολλές λειτουργίες, π.χ. όπως είναι η προσαγωγή, η έκταση της ομοπλάτης στον πλατήρα αρχαίο, έχω δει ότι με μεγάλη ποικιλία ασκήσεων που χτυπάω στο μία από διαφορετικές γωνίες και καθώς έχω δύο pull, μου παίρνει να το κάνω αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά βάζω ένα pull στο οποίο κάνω κυρίως πλατήρα αρχαίο και έχω κι άλλο ένα pull που έχω κυρίως στην πάνω πλάτη, το παίζω έτσι δηλαδή. Ναι, αυτό δεν το κάνω τόσο με τις άλλες μυϊκές ομάδες. Ας πούμε, στα πόδια έχω την πρέσα, έχω τα squat, στο στήθος έχω τον επικλινή, έχω ένα τύπου flies, αλλά στην πλάτη μου βγαίνει λίγο να έχω περισσότερο variety, να το πω έτσι. Μ' αρέσει να κρατάω τα πράγματα απλά. Τα πράγματα είναι παρόμοια με την προηγούμενη άσκηση. Πάλι δύο set, πάλι κάνω partials, δηλαδή κάνω μισές επαναλήψεις στην επικειμένη θέση και πάλι δουλεύω στο εύρος 10 με 15 επαναλήψεις, γιατί όπως είπα και πριν, πολύ πιο χαμηλά νιώθω περισσότερο ότι δεν αντέχει το χέρι και πολύ πιο ψηλά νιώθω ότι είναι πολύ λίγο το φορτίο και αρχίζω και κάνω cardio ή ότι αρχίζει και χαλάει πολύ τεχνική, άρα μένω εκεί 10 με 15 επαναλήψεις. Λοιπόν, επόμενη άσκηση είναι κοπηλατική μαλτήρα για πάνω πλάτη και πίσω μοίρα. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι μεταξύ optimal και πρακτικού επιλέγω πάντα το πρακτικό, γιατί το πρακτικό είναι αυτό που μπορείς να το κάνεις κάθε φορά και είναι πάνω στα μέτρα και στην οικιά σου πραγματικότητα. Ενώ το optimal είναι κάτι που, που το λέει είναι οι έρευνες, οι επιστήμες και είναι κάτι που δεν αντικατοπτρίζει, να το πω έτσι, την αλήθεια. Άρα για μένα ήταν optimal να κάνω με υποστήριξη πάγκου και να κουμπάω το στήθος που κοιλάμαι εντελώς σταθερός με τα δύο χέρια στις 8 με 12 επαναλήψεις. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν ήταν καθόλου πρακτικό. Ήταν πρακτικό να κάνω με το ένα χέρι, καθώς δεν με ενοχλούσε καθόλου και δεν έβρισκα πουθενά ή δεν έβρισκα στο πάτωμα. Και επίσης, επειδή είχε μόνο 40 κιλά, πήγα πάνω από 12 επαναλήψεις. Άρα μερικές φορές το τι είναι πρακτικό είναι η καλύτερη λύση, δυστυχώς ή ευτυχώς, πες το όπως θες, αλλά είναι αυτό που είναι. Τώρα να μου πεις, δεν έχεις κιλά να κάνεις RDL και πηγαίνεις 20 RDL. Οκ, okay, ναι, δεν είναι optimal και οκ, okay, ναι, στη φάση που είμαι, στο prep που είμαι και για το στόχο που έχω, δεν θα το έκανα ποτέ, θα προσπαθούσα με όποιο τρόπο γινόταν να παίζω 7 με 10 επαναλήψεις, θα πήγαινα σε άλλο γυμναστήριο, θα έκανα το ένα, θα το έκανα το άλλο. Αλλά πάντα πρέπει να βάζεις το context στη μέση και τι στόχο έχεις. Αυτό. Μια άσκηση είναι χαμηλή κοπηλατική στροχαλία με έμφαση τον πλατήρα αρχαίο πάλι. Προτείνω με κράξη για την τεχνική και για το καμπούριασμα και για τις μισές επαναλήψεις. Υπάρχει λόγος που τα κάνω όλα αυτά. Το καμπούριασμα το χρησιμοποιώ περισσότερο επειδή προφανώς δεν χωράω εκεί πέρα και θέλω να στρετσάρω τον πλατήρα αρχαίο και με αυτόν τον τρόπο μπορώ και το καταφέρνω αυτό. Και επίσης οι αρχαίοι μου, ναι, νιώθουν μια χαρά γιατί το βάρος είναι διαχειρίσιμο για μένα. Οι μισές επαναλήψεις είναι περισσότερο επειδή έχω δώσει πια ό,τι είναι να δώσω στην βραχημένη θέση. Δουλεύω περισσότερο την επιμικημένη θέση ώστε να την κάψω εντελώς και να τελειώσω έτσι με ένα finishing τα lat μου και νιώθω
Φοβερά, δηλαδή αυτή η άσκηση είναι game changing, δεν πρόκειται να τη βγάλω σύντομα από το πρόγραμμα ποτέ. Και σε αυτό το σημείο έκανα λάθος το πρόγραμμά μου, γιατί εντάξει όλοι είμαστε ανθρώποι και κάνουμε λάθη. Έκανα preacher με στραβόμπαρα που ουσιαστικά δεν ήταν λάθος, ήταν μια χαρά η κίνηση, την ένιωσα μια χαρά. Παρ' όλα αυτά εδώ η κίνηση που βλέπετε με τα cables δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν είχα καθόλου σταθερότητα και είναι κάτι που δεν θα επαναλάβω στο πρόγραμμά μου, δηλαδή θα το αλλάξω και ουσιαστικά θα κάνω preacher με αλτήρα, δηλαδή μονοχερική με αλτήρα, και στο cable θα κάνω όρθιος με ίσια μπάρα ή με στραβόμπαρα, μάλλον με ίσια μπάρα. Γενικώς είναι καλό να δοκιμάζεις νέες ασκήσεις, να πειραματίζεσαι για να ξέρεις τι λειτουργεί για σένα και τι λειτουργεί για κάποιον άλλον. Και όταν βλέπεις εγώ να κάνω μια άσκηση όπως έδειξα πριν, το lat row ή οποιοδήποτε άσκηση, να την πειραματιστείς ο ίδιος και να χρησιμοποιήσεις κριτική σκέψη και φίλτρα αν λειτουργεί για σένα ή όχι, και όχι απλά να μ' αντιγράψεις και να κάνεις την ίδια άσκηση. Είναι καλό να πάρεις κάποιες ιδέες, αλλά δεν είναι καλό απλά να αντιγράφεις τον άλλον και να κάνεις παπαγαλία το μάθημα, να το πω και έτσι. Ναι, και κάπως έτσι στέγιωσα την πλάτη. Ως τώρα είχα full ενέργεια, δηλαδή ακόμα και στην προπόνηση ποδιών και στην πλάτη ήταν φοβερά, αλλά τα πράγματα πήγαν λίγο νότια στην προπόνηση του στήθους. Λοιπόν, πάμε να δούμε την προπόνηση στήθους, στην οποία ήμουνα στο τέταρτο low day, άρα ήμουνα λίγο flat, έως πολύ flat. Ναι, αλλά πέρα από αυτό ήταν μια, ήταν μια καλή προπόνηση. Εντάξει, περίμενα λίγο να έχει πέσει απόδοση και δεν με πειράζει τόσο να πέσει απόδοση στο στήθος και στους ώμους και στα τρικέφαλα, γιατί είναι δυνατά μου σημεία και το έχω προγραμματίσει έτσι ώστε να μην έχω την τέλεια απόδοση, γιατί δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Λοιπόν, τώρα όσο για την άσκηση που κάνω με μπάρα, ναι, είναι αυτό που έλεγα πριν, έχει να κάνει με την πρακτικότητα και το optimal. Δηλαδή για μένα είναι optimal να κάνω στο Smith και εκεί είχα προγραμματίσει. Παρ' όλα αυτά είχε πολύ κόσμο στο Smith και με περιόριζε ο χρόνος μου, και επειδή είμαστε ανθρώποι και έχουμε και πραγματική ζωή, δεν μπορούσα απλά να περιμένω στο Smith ένα τέταρτο 20 λεπτά μέχρι να τελειώσουν, και επίσης ήταν να αρχίσω με αυτή την άσκηση. Άρα προτίμησα να κάνω μια παραλλαγή, και επειδή έχω την εμπειρία, την έχω ξανακάνει αυτή την άσκηση πολλές φορές στο παρελθόν και μπορώ να κάνω σωστό engage, να το πω έτσι, το στήθος μου και να γυμνάσω το στήθος μου και να μην γυμνάσω τα τρικέφαλα ή ό,τι άλλο να είναι, επειδή έχω κάνει πολύ καιρό αυτή την άσκηση, μόνο με τον καιρό έρχονται αυτά. Έχω περισσότερη ελευθερία και είπα να το κάνω αυτό και πήγε μια χαρά και πιέστηκα στην αποτυχία και όλα. Ναι, κάποιος που είναι πιο προχωρημένος έχει τόσο ελευθερία στις ασκήσεις και στα set του και στον όγκο προπόνησης, όσο και στη διατροφή, άρα αυτά τα πράγματα έρχονται με τον καιρό. Επόμενη άσκηση ήταν overhead press σε μηχάνημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή το βίντεο θα βγει πολύ μεγάλο, δεν θα τη βάλω την άσκηση και θα πω άλλη φορά για αυτήν την άσκηση. Πάμε στην τρίτη άσκηση, η οποία ήταν chest press με αλτήρες. Εδώ μ' αρέσουν πάρα πολύ οι αλτήρες, δηλαδή θα το είχα σε οποιοδήποτε το πρόγραμμα, θα έχω τουλάχιστον μία άσκηση με αλτήρες για το στήθος. Το stretch που έχεις και το progressive overload που μπορείς να κάνεις σε σύγκριση, ας πούμε, με τα flies είναι απίστευτο. Είναι μια κίνηση που νομίζω ότι είναι must, εκτός και αν έχεις τεράστιο θέμα με την ανισορροπία, όπως είχα και εγώ παλιά, αλλά τώρα έχει φτιάξει και μπορώ να πιεστώ αρκετά. Άμα δείτε και στο βίντεο, δεν είναι πολλά κιλά, είναι 40 κιλά και 36 κιλά, γιατί ουσιαστικά κάνω το σωστό stretch. Πολλοί ανθρώποι δεν κάνουν stretch, δεν πηγαίνουν μέχρι κάτω. Αν πηγαίνεις μέχρι κάτω και κάνεις και μία μικρή παύση, θα δεις πόσα κιλά λιγότερα μπορείς να σηκώσεις και πόσο περισσότερο πιασμένο θα είσαι στο στήθος. Ναι, είναι ένα κλασικό λάθος που βλέπω συνέχεια. Ναι, το χέρι δεν χρειάζεται να πηγαίνει τέρμα εδώ στο στήθος. Μέχρι εδώ πάνω νομίζω είμαι σωστός. Δηλαδή, αν το κάνεις overextend, απλά φαίνεις μέσα στον ώμο σου. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Φέρ το μέχρι εκεί που βλέπεις ότι τελειώνει το στήθος και ξανά κάτω. Αυτά για αυτή την άσκηση. Και επίσης παίζω. Λοιπόν, η επόμενη άσκηση ήταν πλάγι σε εκτάσεις στην τροχαλία. 7 χρόνια και ακόμα μαθαίνω πράγματα. Έκανα ψηλό λάθος στην άσκηση. Ουσιαστικά ξεκινούσα την κίνηση και το χέρι μου ήταν πολύ κοντά στο σώμα μου και πήγαινα προς τα πάνω, αλλά δεν υπήρχε πολύ stretch στην επιμηκυμένη θέση. Υπήρχε, αλλά όχι αρκετό. Αν φέρεις μπροστά το χέρι σου και βάλεις το setup όπως έχω εκεί την τροχαλία, ψιλοοριζόντια, και φέρεις έτσι το χέρι σου και πας προς τα πάνω, θα νιώσεις άπειρο stretch στην επιμηκυμένη θέση, όπως το κάνω στο βίντεο. Και από τη στιγμή που έχω αρχίσει και την κάνω έτσι την άσκηση, παιδιά, η άσκηση είναι εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική αίσθηση. Απλά δοκιμάστε το. Αν το κάνετε ήδη έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω.
Αλλά αν το κάνετε όπως το κάνουν ο κλασικός κόσμος, παιδιά, είναι εντελώς διαφορετική άσκηση. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο, επειδή έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο, θα εξηγήσω το δεύτερο rotation που κάνω πάλι πλάτη, στήθος και πόδια, αλλά κάνω κάποιες διαφορετικές ασκήσεις, είναι διαφορετικές παραλλαγές, θα τα εξηγήσω στο επόμενο βίντεο. Αυτήν την εβδομάδα είμαι 14 weeks out, στο επόμενο επεισόδιο θα είμαι 13, στο οποίο θα κάνω και ένα physique update, να σας δείξω πώς είναι το physique μου, ήδη έχει αλλάξει, αλλά θέλω να είναι ακόμα πιο ακραίο για να σας το δείξω. Και ναι, ευχαριστώ όσοι με στηρίζουν με το κωδικό μου στο freestyle.gr για να βλέπετε ακόμα το βιντεάκι, λογικά είστε από τους εκλεκτούς. Ευχαριστώ τα παιδιά που με βλέπουν στο YouTube, ακόμα και αυτούς που μου στέλνουν στο Instagram και μου λένε του Λιώτη ο λόγος που ξεκίνησε στην γυμναστική ή του Λιώτη κάποια μέρα θα σε πατήσω, μου δίνει motivation να συνεχίσω αυτό που κάνω. Και ναι, το grind δεν σταματάει. Ίσως σταματήσει λίγο για αύριο γιατί έχω refeed και ίσως κάνω το πρώτο meal που δεν θα ζυγίσω με το κατσινάρι, κάνα σούσι, ίσως το κάνω, ίσως και όχι, δεν ξέρω, όπως κάτσει αύριο. Ευχαριστώ για το support και τα λέμε στο επόμενο.